να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την χαρά και την τιμή να σας έχουμε και πάλι μαζί μας και θέλω να ξεκινήσω, γραμματέα, ζητώντας ένα σχόλιο σας σε όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες γύρω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μιλώ για το περιστατικό με την 63χρονη γυναίκα που πέθανε στην καρότσα ενός φορτηγού καθώς δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο. Μιλώ για την 19χρονη έγκυο που έχασε τη ζωή της και εκείνη και το παιδί της αναμένοντας να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση ωρών, αλλά και για το περιστατικό πριν από 2-3 μέρες με το 4χρονο παιδάκι που αναγκάστηκαν από το Καστελόριζο να το περάσουν στην Τουρκία για να νοσηλευθεί. Δυστυχώς κύριε Χατζηνικολάου, καθημερινά επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο αυτό που βροντοφώναζαν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, στους δρόμους μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και δυστυχώς κάποιοι επιλέγουν τα κέρδη. Κάποιον λίγων δίνουν τα κονδύλια που υπάρχουν, όσα τέλος πάντων υπάρχουν, σε άλλες δομές, για άλλες ανάγκες, κυρίως σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώς τι έχουν και δεν υπολογίζουν τη ζωή των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, του λαού μας. Θα σας θυμίσω, γιατί προφανώς θα το ξέρετε, ότι πρόσφατα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, είχε κάνει ερώτηση στη Βουλή, είχε καταθέσει ερώτηση για την τραγική υποστελέχωση του ΕΚΑΒ. Αλήθεια είναι, ναι. Απαιτώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επισημένοντας ότι εν μέσω πανδημίας μάλιστα, δηλαδή το 2020-2021, ολοκληρώθηκε μία μόνο προκήρυξη για πρόσληψη 46 μόνιμων διασωστών σε όλη την Ελλάδα. Και το ίδιο διάστημα οι συνταξιοδοτήσεις είχαν φτάσει τις 150 και το 2022 υπολογίστηκαν στις 100. Δηλαδή μιλάμε για 250 συνταξιοδοτήσεις στο ΕΚΑΒ, υποστελέχοντας το ακόμα περισσότερο με τεράστιες ελλείψεις και λήγουν και συμβάσεις δεκάδων επικουρικών. Δηλαδή στις προηγούμενες ελλείψεις, γιατί και τότε το προσωπικό μαζί με όλους αυτούς που τώρα συνταξιοδοτήθηκαν ή τους επικουρικούς που τελειώνουν οι συμβάσεις τους, ήταν πάρα πολύ λίγοι. Και με αποτέλεσμα να θρυνούμε πάλι θύματα όπως αυτό τη γυναίκα στην ΚΟ, όπως τη νεαρή μητέρα σήμερα στη Νέα Μάκρη, όπως τόσα παιδιά, τόσους ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Και η επικίνδυνη αυτή υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνικό εξοπλισμό οδηγεί σε μια απαράδεκτη κατάσταση και την νησιωτική Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Αττική. Στην ΚΟ, γραμματέα, λένε οι άνθρωποι ότι υπάρχουν δύο νέα ασθενοφόρα, καινούρια, τα οποία είναι αχρησιμοποίητα λόγω της έλλειψης προσωπικού. Γιατί δεν υπάρχουν οι διασώστες. Τώρα, αυτό αναδεικνύει, αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν και ένα άλλο θέμα. Αναδεικνύουν το θέμα του ανούσιου, κατά τη γνώμη μου, διαλόγου που γίνεται αυτή την περίοδο, την προεκλογική περίοδο ανάμεσα στα κόμματα. Θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας γι' αυτό. Δεν θα έπρεπε να έχει επικεντρωθεί η αντιπαράθεση των κομμάτων στα βασικά θέματα που αφορούν τους πολίτες, την υγεία, την παιδεία, την οικονομία, αντί να συζητούμε μονίμως για τις τακτικές των κομμάτων και τις συνεργασίες? Και θέλω με αυτή την αφορμή να μου πείτε και ποια είναι η γνώμη σας για το debate και τον τρόπο με τον οποίο σήμερα διεξάγεται. Αναμφίβολα είναι έτσι όπως τα λέτε. Το ζήσαμε αυτό και την προηγούμενη προεκλογική περίοδο για τις εκλογές του Μαΐου. Το ζούμε ως ένα βαθμό και τώρα. Κάπως πάει να βελτιωθεί, κυρίως με την προσπάθεια κάποιων δημοσιογράφων, μια τεράστια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς
τα κόμματα του κατεστημένου, τα κόμματα που κυβέρνησαν, και για να πω συγκεκριμένα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, εξακολουθούν αυτή την τακτική περιώνου σκιάς. Μιλάνε για δευτερεύοντα, τριτεύοντα ζητήματα και όχι για τα μεγάλα προβλήματα που αποσχολούν την ελληνική κοινωνία, αυτά που θα έπρεπε ως κόμματα, τέλος πάντων κυβερνητικά όπως λένε, που θέλουν να κυβερνήσουν είτε αυτοδύναμα είτε με διάφορες συνεργασίες μεταξύ τους, να τα επιλύουν σε όφελος του ελληνικού λαού. Αλλά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Το ίδιο δυστυχώς θα γίνει και με το debate. Παρακολουθήσαμε το προηγούμενο ή άλλα πριν. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Θα είναι το, σας το υπογράφω αυτό αν δεν αλλάξει η κατάσταση, χαμένες 3-4 ώρες εκεί, όχι για τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά για τον κόσμο που θα παρακολουθεί. Και ναι, παράλληλοι μονόλογοι. Παράλληλοι μονόλογοι, χωρίς δυνατότητα επιχειρηματολογίας ουσιαστικής, γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα και ένας δημοσιογράφος δικαιολογημένα, ο άνθρωπος κάνει τις ερωτήσεις του, την ερώτησή του, και έχει και 2-3 υποερωτήσεις μέσα, για να μπορεί να καταλάβει κι ο άλλος τι ακριβώς τον ρωτάει ή τι απάντηση θέλει να πάρει, σε ποιους τομείς. Αλλά και ο ίδιος που απαντάει μετά, εγώ για παράδειγμα, δεν θα έχω τον απαραίτητο χρόνο να δώσω 2 στοιχεία, να δώσω μερικά επιχειρήματα, να απαντήσω πιθανόν στον προηγούμενο ή να τον ρωτήσω για κάτι που είπε, περιμένοντας τη σειρά μου να γίνει πάλι ο κύκλος μετά από ένα τέταρτο 20 λεπτά που θα έρθει η σειρά μου να μιλήσω για άλλο θέμα, για να κάνω ένα σχόλιο αν θέλω, αν προλάβω, αν μπορέσω, αν το θυμηθώ και αν θυμηθεί και ο τηλεθεατής τι είχε πει εκείνος. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια απαράδεκτη κατάσταση, ενώ έπρεπε να γίνεται με ουσιαστική συζήτηση, με συμμετοχή των δημοσιογράφων. Έχω ακούσει ότι έχετε και την άποψη, είναι και δική μας, ότι θα έπρεπε όχι μόνο από τηλεοπτικά κανάλια να είναι δημοσιογράφοι, αλλά να είναι από την ΕΣΥΑ, δημοσιογράφοι και εφημερίδων και ραδιοφώνων. Ακριβώς. Και τηλεοράσεων, από τα πάντα. Ακριβώς. Αντιπροσωπευτικά έστω. Ακριβώς. Και βεβαίως να γίνεται, να υπάρχει δυνατότητα πιο ουσιαστικής συζήτησης. Τώρα, έρχομαι στο θέμα που βλέπω ότι σηκώνει πολύ το ΚΚΕ το τελευταίο διάστημα. Το βλέπω και σήμερα, πρώτο θέμα στο ριζοσπάστη. Βλέπω ότι σηκώνεται πολύ το θέμα του περιβάλλοντος και της προστασίας του περιβάλλοντος. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΚΚΕ σε αυτόν τον τομέα και γιατί δίνεται αυτή την ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ναι, δίνουμε αυτή την έκταση και όχι μόνο για το περιβάλλον, οπωσδήποτε για το περιβάλλον, και όχι μόνο με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που ήταν προχτές, αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή, την ποιότητα της ζωής όλων των συνανθρώπων μας, τη δική μας δηλαδή, κυρίως των παιδιών μας, και το τι θα έχουν αύριο και τι θα τους παραδώσουμε αύριο και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, δεν είναι μόνο αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, αλλά είναι και μια ασυδοσία σε όλους τους τομείς που δεν παίρνονται μέτρα. Και εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μια πράσινη μετάβαση που είναι η βασική στρατηγική αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικά διεθνώς και των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλες χώρες, που έχει να κάνει βεβαίως όχι με την προστασία ουσιαστικά του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του των λαών, αλλά έχει να κάνει με το πώς θα επενδύσουν κάποιοι όμιλοι ή περισσοσυρευμένα κεφάλαια μπροστά στην οικονομική κρίση. Γιατί ήδη βρισκόμαστε σε ύφεση, τουλάχιστον κάποιες χώρες της Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχει κίνδυνος εμβάθυνσης αυτής της νέας οικονομικής κρίσης τα επόμενα χρόνια. Άρα εδώ θέλουν να επενδύσουν κεφάλαια και βρίσκουν τις κατοικίες που θα αλλάξουν και θα γίνουν ενεργειακές, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ. Το κλείσιμο του λιγνίτη, γιατί πρέπει να χαθεί, να καταστραφεί κεφάλαιο για να μπορέσει να υπάρξει μετά επένδυση, υποτίθεται ανάκαμψη πράσινη και πράσινα άλογα. Και την ίδια στιγμή τα φωτοβολταϊκά ή ηλεκτρογεννήτριες, που είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργούν προβλήματα
και σε δασικές εκτάσεις απείρου φυσικού κάλους που τις καταστρέφουν, αλλά και σε παραλίες και στον αστικό ιστό, αλλά και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και δεν το βλέπουμε αυτό. Και παράγεται έτσι, έχουμε ενεργειακή ουσιαστικά φτώχεια, έχουμε αύξηση της τιμής του ρεύματος, αντί να υπάρχει μείωση, γιατί είναι πραγματικά κοστοβόρες. Και δεν καλύπτονται άλλες πλευρές. Έχουν βγάλει, για παράδειγμα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα υδροηλεκτρικά έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν. Εδώ έχουμε γεωθερμία στην Ελλάδα, που υπάρχει στην πατρίδα μου, για παράδειγμα, στη Φθιώτιδα, όπου είμαι και υποψήφιος, επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλές ιαματικές πηγές, οι οποίες δεν αξιοποιούνται ούτε για τον ιαματικό τουρισμό τουλάχιστον, για να ανακάμψουν λίγο οι τοπικές κοινωνίες, αλλά έχουν βρεθεί με βάση μετρήσεις επιστημονικές ότι υπάρχει δυνατότητα γεωθερμικού πεδίου πάρα πολύ μεγάλο. Και στις Θερμοπύλες, όλη τη κοιλάδα του Σπερχιού και στα Καμένα Βούρλα και απέναντι στην Ιστιαία κλπ. Και είναι τομείς που δεν αξιοποιούνται. Βρήκαν το λιγνίτι, καταργήσαν, καταστρέψαν ουσιαστικά εργοστάσια, μετά τα ξαναξεκινήσαν γιατί έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία και υπήρχε το πρόβλημα της αύξησης της τιμής ή της έλλειψης, τέλος πάντων, του φυσικού αερίου, με το εμπάρκο στη Ρωσία και όλα αυτά που ακολούθησαν, και ξαναρχίζουν πάλι το λιγνίτι, ενώ και ο λιγνίτης μπορεί να είναι, επειδή είναι πραγματικά ορυκτό πλούτος για τη χώρα μας, να παράγει φθηνή ενέργεια για τον εργαζόμενο λαό. Και υπάρχουν και τρόποι να περιοριστεί η ρήπανση από τον λιγνίτη. Βεβαίως υπάρχουν τρόποι. Μα σήμερα έχουμε φτάσει, η επιστήμη και η τεχνολογία έχει φτάσει σε... Πριν σας άκουγα, μιλούσατε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα εδώ κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση. Τώρα, γραμματέα, κύριε Κουτσούμπα, θέλω να έχω και την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτή την έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τους φόρους. Θέλω να μας πείτε πώς ακούτε όλη αυτή την κόντρα και ποιες είναι οι θέσεις του ΚΚΕ για το φορολογικό θέμα. Ναι, τώρα... Καταρχήν βλέπω ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση, ναι, καμία συζήτηση, και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση, ναι, για τη φοροδιαφυγή. Προφανώς φοβούνται να μιλήσουν για αυτήν, γιατί έχει πολιτικό κόστος. Για όλα τα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τη φορολογία δεν συζητούν. Συζητούν για άλλα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τώρα εδώ που τα λέμε, το ξέρουμε όλοι μας, έγδαραν το λαό με τη φορολογία, με όλους αυτούς πριν τους μνημονιακούς νόμους. Εφάρμοσαν όλοι τους άδικους νόμους. Και ο ένφια που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα τον καταργούσε, και η κυβέρνηση επίσης του ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τους συντελεστές του ΦΠΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους διατήρησε στα ύψη επίσης παρά το μεγάλο πληθωρισμό. Με όλες τις κυβερνήσεις διατηρήθηκε περίπου σταθερή η αναλογία φόρων που πληρώνει ο ελληνικός λαός από τη μια και οι μεγάλες επιχειρήσεις από την άλλη. 95% ο ελληνικός λαός, 5% οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό ίσχυε στο ακέραιο από το 2015 μέχρι το 2019 και από το 2019 έως το 2023. Διατήρησαν προκλητικές φοροαπαλλαγές όλοι αυτοί στο μεγάλο κεφάλαιο. Οι εφοπλιστές έχουν πάνω από 50, για παράδειγμα, φοροαπαλλαγές. Διατήρησαν αυτή την πατέντα, τη γνωστή, του αναβαλλόμενου φόρου, που δίνει φορασιλία στις τράπεζες, την ώρα που ξέρουμε όλοι ότι κατέγραψαν μόνο πέρσι 3 δις ευρώ κέρδη. Η υπόθεση της φορολόγησης των μερισμάτων, για παράδειγμα, στους μετόχους των εταιριών, για την οποία γίνεται και τώρα συζήτηση, έχει μεγάλη ιστορία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που τη μείωσε, γιατί ήταν 15% πριν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, την πήγε 10%, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από 10% την κατέβασε στο 5%. Όλοι τους είναι με τους φόρους στο λαό και όλοι τους είναι ενάντια στους φόρους σε μεγάλους ομίλους, δήθεν για να στηριχτεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση του ΚΚΕ, γιατί εμείς καταθέσαμε σειρά τροπολογιών σε νόμους για την ανακούφιση του λαού μας από τους φόρους, οι υπόλοιποι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ τους απέρριψαν χωρίς να τους συζητήσουν καν, και πρόβλεπαν
Πρώτο, κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Δεύτερο, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, το ρεύμα, την ίδρυυση, τις τηλεπικοινωνίες. Τρίτο, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Τέταρτο, κατάργηση του ένφια στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες βεβαίως στέγασης και αναψυχής των λαϊκών οικογενειών και δεν εκμισθώνεται φυσικά. Και ταυτόχρονα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρότεινε αύξηση φορολογίας των επιχειρηματικών ομίλων, της μεγάλης, της πολύ μεγάλης ακίνητης περιουσίας και της κατάργησης όλων αυτών των εξοπλισμών και των δαπανών που δίνουμε για επιθετικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και που δεν αφορούν την άμυνα, την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Αυτό είναι μια δέσμη μέτρων που θα έπρεπε να αρχίσει να υλοποιείται χτες, όχι σήμερα ή αύριο. Μάλιστα. Έρχομαι στην επίθεση που δέχθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανάλογη επίθεση δέχθηκε και το ΠΑΣΟΚ βέβαια, ότι κάψατε με τη στάση σας την απλή αναλογική, ότι δεν τίνατε χείρα συνεργασίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να προκύψει μέσα από τις διαδικασίες της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης και της απλής αναλογικής μια ευρύτερη κυβέρνηση της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης. Πώς ακούσατε τις συγκεκριμένες κατηγορίες, τι απαντάτε και ποιος θα είναι ο ρόλος του ΚΚΕ την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές? Ναι. Η απλή αναλογική δεν γίνεται και δεν τη θεωρούμε εμείς ως δίκαιο εκλογικό σύστημα, γιατί μπορεί να φτιάξει κυβερνήσεις συνεργασίας μούφα προοδευτικές όπως τις φαντάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απλή αναλογική απλά εκφράζει την αποτύπωση τη συγκεκριμένη στιγμή της θέλησης του ελληνικού λαού με τη μυστική ψηφοφορία για το πόσους εκλεγμένους αντιπροσώπους, βουλευτές θα στείλει στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτό και μόνο. Και πρέπει αυτό να τηρείται, γιατί είναι δίκαιος νόμος, δίκαιο εκλογικό σύστημα για όλες τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, κυβερνήσεις συνεργασίας μπορεί να γίνουν βεβαίως και με την απλή αναλογική και με την ενισχυμένη αναλογική μπορεί να γίνουν, αν δεν πάρει πλειοψηφία, αυτοδυναμία τέλος πάντων, ένα κόμμα, με τα κόμματα που συμφωνούν και έχουν κοινές προγραμματικές στοχεύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το έθετα πάντα στους προσκεκλημένους μου από το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ λέει όχι στη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση? Δεν είναι ένας τρόπος να προωθήσει αυτά που υπερασπίζεται? Λέμε όχι σε μια κυβέρνηση τέτοια αντιλαϊκή που θα υλοποιήσει, για παράδειγμα, όπως είναι στα προγράμματα των άλλων κομμάτων που θέλουν να κυβερνήσουν, τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι το νέο μεγάλο μνημόνιο, που όταν το λέγαμε εμείς πριν ένα μήνα στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, όλοι λέγανε «μα μη λέτε, έτσι δεν είναι μνημόνιο, τελειώσαν τα μνημόνια», και ήρθε χτες ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει την ομολογία ότι είναι μνημόνιο. Και το τι περιμένει τον ελληνικό λαό? Ανελαστικά προαπαιτούμενα, με την παραδοχή ότι αποτελεί μνημόνιο, κονδύλια του οποίου προορίζονται μόνο για αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις και για μεγάλες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ματωμένα πλεονάσματα και όροι του προγράμματος σταθερότητα, δεσμεύσεις για μεγάλους κινδύνους προς το ΝΑΤΟ και το τι σημαίνει το επόμενο διάστημα, τι θα γίνει στα Βαλκάνια, τι θα γίνει στα Ελληνοτουρκικά, τι θα γίνει στην Ουκρανία, στην ευρύτερη περιοχή, και έναν οδικό χάρτη στις ελληνοτουρκικές διαφορές υπό ανατοϊκή ομπρέλα. Όλο αυτό το πακέτο μαζί, το οποίο το έχουν τα κόμματα που μπορούν να συγκυβερνήσουν, γι' αυτό εμείς λέγαμε ότι και την 22 Μαΐου θα μπορούσε να υπάρχει πάρα πολύ καλά κυβέρνηση. Κύριε Χατζηνικολάου, 200 νόμους ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη τετραετία, που τους έφερε η Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα βγαίνει και ορίεται και φωνάζει και κάνει, τσακώνεται, κάνει τη γνωστή κοκορομαχία από τις τηλεοράσεις. Και λέει ότι δεν νοιάζεται το ΚΚΕ για κυβέρνηση, ενώ ο Τσίπρας είπε χτες από τη Θεσσαλονίκη νοιάζεται για κυβέρνηση
και ότι το κουκουέ βλέπει μόνο το χωραφάκι του κλπ. Τι να του πείτε τώρα αυτού? Του λέω ότι γι' αυτό ψήφισε αυτούς τους 200 αντιλαϊκούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ετοιμάζεται και έχει ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα δοθούν και τι αντιλαϊκούς νόμους θα φέρουν αυτά το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό μαζεύει, για παράδειγμα, τους αντόναρους, τους μαρατζίδιδες. Γι' αυτό σε δήμους όπως η Πάτρα, για παράδειγμα, με έναν κατά κοινή ομολογία άξιο αγωνιστή, κομμουνιστή, δήμαρχο, τον Κώστα τον Μπελετίδη, και κάνει συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ εκεί για να πετάξουν τον Μπελετίδη στις επόμενες εκλογές, και το ίδιο κάνει και στην Κεσαριανή μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γι' αυτό στηρίζει τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τον Μπαχατουρίδη, στο Περιστέρι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος λοιπόν στρέφεται ενάντια στο λαό και τα λαϊκά συμφέροντα με όλους αυτούς τους νόμους και όλες αυτές τις συνεργασίες? Εμείς θα μπούμε σε κυβέρνηση, σε μια πραγματικά γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση, όπου αυτά τα ζητήματα του προγράμματος, τα οποία προτείνουμε, κάποια σας ανέφερα πριν, κάποια μπορούμε να τα συζητήσουμε ίσως άλλη φορά γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα είναι δεσμευμένη να τα υλοποιήσει. Και γι' αυτό κοιτάμε καθαρά τα μάτια τον ελληνικό λαό και σε αυτές τις κάλπες και του λέμε ότι θα κάνουμε αυτό που το υποσχεθήκαμε. Θα είμαστε η ουσιαστική, γόνιμη, αυστηρή, λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή επιλογή. Οτιδήποτε θετικό έρθει για το λαό και το παραμικρό, εμείς έτσι κι αλλιώς το υπερψηφίζουμε και το κάνουμε πάντα, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση, είτε αυτοδυναμίας, είτε συνεργασίας, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, όλοι μαζί ή χωριστά ο καθένας, μισό μέτρο να φέρουν, θα το ψηφίσουμε. Και το έχουμε κάνει. Ή δεν θα το εμποδίσουμε. Για παράδειγμα με παρόν. Αλλά είμαστε κάθετα όχι στο 99,9 όλων αυτών των νόμων, γιατί πλήττουν το εργατικό λαϊκό εισόδημα, πλήττουν δικαιώματα, πλήττουν την οικονομία τελικά της χώρας, που δεν μπορεί να αποβεί σε όφελος των εργαζομένων του λαού. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλημέρα, Γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ.